Και τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα ιατρικό και στην ιδιοπαθή σχολίωση των ενηλίκων, που μέχρι σήμερα νομίζαμε πως μόνο τα παιδιά μας μπορεί να πάθουν σχολίωση. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Πέτρο Κάτου, τον οστεοπαθητικό μας, ο οποίος θα μας πει τι προβλήματα μπορεί να μας προκαλέσει και πώς μπορούμε να απαλλαγούμε φυσικά από αυτά. Πέτρο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Άντρη, και καλημέρα στον κόσμο του Σίγμα. Και ευχόμεθα να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό και αυτά τα lockdown, για να αρχίζει ο κόσμος να κινείται μέσα στους ρυθμούς που γνωρίζαμε πριν τόσα καιρό. Ευχή όλων μας, σιγά σιγά να επιστρέψουμε έτσι στην κανονικότητά μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε την ιδιοπαθή σχολίωση των ενηλίκων. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε το σχολείο και να πάθουμε σχολίωση από άλλους παράγοντες? Σωστά. Η ιδιοπαθή σχολίωση στους έφηβους, βασικά και προέφηβος, είναι περίπου 3% από το γενικό πληθυσμό. Η σχολίωση, όπως ξέρεις, είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Και ονομάζεται σχολίωση γιατί κάνει το σχήμα του σκόλικα. Δεν είναι ευθεία ο σπόντυλος. Το θέμα τι είναι? Μόλις οριμάσει το οστό του έφηβου που αντιμετωπίζει τη σχολίωση, τότε πιστεύαμε τόσα χρόνια ότι έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα της σχολίωσης. Ορίμασε το κόκκαλο και δεν θα επιδεινωθεί. Τώρα μαθαίνουμε τα τελευταία 15 χρόνια ότι αρχίζει και εξελίσσεται πάλι αυτή η σχολίωση και παρουσιάζεται νέα είδους σχολίωση σε ανθρώπους που δεν είχαν σχολίωση στην εφηβεία τους. Και αυτό ονομάζεται de novo σχολιώσεις. Είναι μια γαλλική λέξη. Αρχίζει στη μεγάλη ηλικία και συνήθως στην μηνόπαυση και μετά. Το τι έχουμε βρει από μελέτες... Στην εμηνόπαυση είπες και μετά, δηλαδή... Από τη μηνόπαυση και μετά αρχίζει και βλέπουμε αύξηση της σχολίωσης. Άρα αφορά γυναίκες κατά βάση. Κατά βάση πάλι αφορά τις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει βασικά? Έχουμε ανθρώπους που είχαν μια εφηβική σχολίωση και νομίζαμε ότι σταθεροποιήθηκε. Μετά τη μηνόπαυση αρχίζουν και χάνουν 1 με 2 μοίρες το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Στα 10 χρόνια έχουν μια αύξηση περίπου 10 μοίρες και πάνω. Αν δούμε όλο τον κόσμο που φέρει προσφυαλγία στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή πόνο στη μέση, ο καθηγητής ο Ρόμπεν είχε κάνει μια μεγάλη μελέτη για 554 ανθρώπους με πόνο στην οσφική μοίρα. Τους είχε κάνει MRI, ακτινογραφίες και τι είχε βρει? Ότι από αυτούς 30% είχαν σχολίωση. Πέτρο μου, συγγνώμη, θέλω να σε διακόψω σχολίωση. Εδώ, να ρωτήσω κάτι. Η σχολίωση δεν αφορά τη θωρακική μοίρα? Μπορεί να επηρεάσει και την οσφική? Η σχολίωση αφορά όλη τη σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, παίρνει και το θώρακα, μπαίνει και θωρακοσφυγικά ή μονοσφυγικά. Η σχολίωση βασικά αφορά όλη τη σπονδυλική στήλη. Απλώς υπάρχουν οι μονές, καμπύλες, που μπορεί να είναι μόνο στο θώρακα, μονή, το σχήμα το C, το αγγλικό το C, και υπάρχουν και οι διπλές που είναι το σχήμα το S, που λέμε, το αγγλικό το σχήμα. Αλλά η σχολίωση αφορά όλη τη σπονδυλική στήλη. Το θέμα δεν είναι η σχολίωση στη θωρακική μοίρα που έχει πρόβλημα. Αυτή δεν κινείται, δεν θα επιδεινωθεί όσο θα επιδεινωθεί η σχολίωση στην οσφυγική μοίρα. Είναι αυτή που είναι κάτω χαμηλά με τη λεκάνη. Και εκεί τι παρουσιάζεται? Παρουσιάζεται πόνος, άλγος, και άμα δεις και τις ακτινογραφίες αυτών των ανθρώπων, πλάγια λύσθηση. Η πλάγια λύσθηση αρχίζει εκεί που είναι η κορυφή της σχολίωσης και παρεκκλίνεται από τον κέντρο άξονα. Σκέφτου τώρα να έχεις ένα κρανίο να κάθεται πάνω στη σπονδυλική στήλη, στον Άτλαντα, τον πρώτο αυχενικό, και να προσπαθεί να ευθυγραμμίζεται από το θώρακα στην οσφυγική μοίρα στη λεκάνη. Και να βλέπεις το κεφάλι να παρεκκλίνεται και η λεκάνη να είναι στο κέντρο άξονα. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Αυτό μπορεί να προκληθεί και σε ηλικίες πιο μικρές, δηλαδή στα 35 μπορεί να το πάθεις. Και θέλω να μας πεις και ποιοι είναι οι παράγοντες που το προκαλούν, εκτός από την εμηνόπαυση που αντιλαμβάνομαι ότι στις γυναίκες είναι λίγο πιο δύσκολο στα οστά. Θα μπορούσε, ας πούμε, μια νεαρή γυναίκα ή ένα νεαρό αγόρι, ένας νεαρός άνδρας να το πάθει? Κοίταξε, να πάθεις μια σχολίωση σε μια νεαρή ηλικία 30-40 χρονών είναι σχεδόν απίθανο. Η σχολίωση βασικά αρχίζει εκεί που γίνονται και εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Αλλοιώσεις σημαίνει φθορές. Φθορές πάνω στις αρθρώσεις και φθορές πάνω στους δίσκους, τους μεσοσπόντυρους δίσκους. Και εκεί βασικά οι συνδέσμοι που κρατούν τα οστά προσπαθούν να κρατήσουν τη σπονδυλική στήλη και δεν μπορούν. Και αρχίζει και γίνεται μια περιστροφή και πλάγια λύσθηση. Συνήθως είναι σε ηλικίες από 50 χρονών μέχρι 80 χρονών. Το θέμα αυτών των ανθρώπων είναι έχουν συνεχείς πόνους,
δεν μπορούν να κάθονται πολλή ώρα, δεν μπορούν ούτε να κάνουν και δουλειές μες στο σπίτι, να δραστηριοποιηθούν. Βασικά γίνονται χμάλωτοι του ίδιου του σώματος, της σπονδυλικής στήλη. Και έχουν και νευρική ανεπάρκεια. Νευρική ανεπάρκεια σημαίνει οι ρίζες στο σπονδύλο πιέζονται. Συνήθως ξεκινούν με κάποια συντηρητική αγωγή φαρμάκων, φυσιοθεραπεία, τύπου ασκήσεις, κολύμπη κλπ. Όμως αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 10 χρόνια, υπάρχουν κάποιοι δυναμικοί κυδεμόνες που κάνουμε ταξινόμηση. Ταξινόμηση σημαίνει βάζουμε σε ένα πρόγραμμα ακριβώς όλες τις μετρήσεις από τις ακτινογραφίες, βάζουμε όλες τις μετρήσεις που έχουμε βρει από τα κλινικά ευρήματα με τα σκολιόμετρα και μας βγάζει έναν ποσοστό επιτυχία 70% απαλλαγή από τον πόνο και τουλάχιστον σταθεροποίηση. Τουλάχιστον ώσπου μεγαλώνει ο άνθρωπος να μην βλέπουμε μια επιδείνωση σε αυτή την εκφυλιστική ντενόβο σχολίωση, όπως λένε. Με αυτόν τον νάρθρυγα που φοράνε, τον κυδεμόνα που λες, υπάρχει περίπτωση να δούμε και βελτίωση αν είναι στα πρώτα στάδια ή από τα 50 και πάνω που μπορεί να πάθεις την σχολίωση δεν υπάρχει καμία επιστροφή? Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Όποιος πει ότι θα έχει βελτίωση, όχι. Βελτίωση στην ακτινογραφία, όχι. Βελτίωση στη στάση του σώματος, να δεις μια βελτίωση στη στάση όπως τον βλέπεις και παρατηράς, ναι. Βελτίωση, σταθεροποίηση, να μην εξελίσσεται βασικά η επιδείνωση, ναι. Βελτίωση στον πόνο και ποιότητα ζωής, να μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος, να μπορεί να κινείται, ναι. Αλλά μην ξεχνάς, είναι μια πλήρης παραμόρφωση. Αρχίζουν, καταρρεύουν οι αρθρώσεις των σπονδύλων, καταρρεύουν οι δίσκοι των σπονδύλων και είναι όπως ένα αυτοκίνητο δωρά 40 χρονών. Και να βάλεις κάποια νέα εξαρτήματα, δεν πάβει το αυτοκίνητο να είναι 40 χρονών. Όπως και ο άνθρωπος. Και γι' αυτό, αν δεν βελτιωθούν με αυτές τις μεθόδους δυναμικούς κυδεμόνες, τότε προτείνει και τη χειρουργική επέμβαση. Και αυτό ανήκει στους χειρουργούς σπονδυλικής στήλη, αυτό το θέμα. Τι άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε, έτσι για να ελαχιστοποιήσουμε τον πόνο τουλάχιστον? Τον πόνο το καλύτερο πράγμα, κοίταξε, οι άνθρωποι αυτοί και να τους δίνεις παυσίπονα καθημερινώς, δεν θα απαλλαχτούν από τον πόνο. Είναι τόσο πολύ η ραγδαία η εξέλιξή τους, που βασικά σκέφτουν να έχεις ένα σπόντιλο που έπρεπε να ήταν ευθεία, να το πούμε κυπριακά ίσα, και κάθεται 4 πόντους έξω από τον άξονα. Όσο φάρμακα και να δώσεις, οι νεύρες έχουν τεντωθεί. Ο μυελός μέσα, ο κεντρικός σωλήνας έχει τεντωθεί. Βασικά θα έχουν συνεχής άλκος. Το μόνο πράγμα που θα τους απαλλάξει από τον πόνο είναι να το αποφορτίσεις με έναν δυναμικό κυδεμόνα, όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, που γίνηκαν οι μελέτες στην Αγγλία, ή η χειρουργική επέμβαση. Γιατί ένας άνθρωπος, αν δεν πάμε με θέμα ηλικίας, πάμε με θέμα βιολογικής ηλικίας, αν η καρδία του είναι μια χαρά, το αναπνευστικό σύστημα, τα ζωτικά του όργανα μια χαρά, και ο άνθρωπος απλώς περιορίζεται και η ποιότητα του ζωή έχει μειωθεί, τότε ο χειρουργός σπονδυλικής στήλη με τις νέες μεθόδους, βασικά με μικρές τομές, και με καθοδηγόμενες βίδες, γιατί τώρα βασικά γίνεται και με navigation, να γίνονται και με ακρίβεια, mm-hmm. τότε θα έχει ένα καλό χειρουργικό αποτέλεσμα. Πετρό μου, για να φτάσει κάποιος στο σημείο να πάθει σκολίωση, ακόμα και μετά τα 50 του, αυτό σημαίνει ότι η ζωή του μέχρι τα 50 του προδίδει μία ζωή, μία στάση του σώματος πολύ κακή. Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που μπορούμε να έχουμε, να καθόμαστε πιο σωστά, γυμναστική, διατροφή? Τι είναι αυτό που θα μας προφυλάξει από τη σκολίωση των ενηλίκων? Αν δούμε τη στατιστική πριν 40 χρόνια βιβλιογραφία, οι άνθρωποι τότε πριν 40 και 50 χρόνια δούλευαν μέσα στα χωράφια, μέσα στα εργοστάσια, περπατούσαν, κινούνταν με ποδήλατα, με άλλα είδους μέσα. Ο άνθρωπος σήμερα είναι sedentary, δηλαδή καθιστός μια ζωή, θέλει ευκολίες. Θα παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το περίπτερο. Δεν θα περπατήσει από το σπίτι του στη γειτονιά του περίπτερου. Θα προσπαθεί να είναι όσο πιο πολύ τεμπέλης. Και όπως λέμε, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Mm-hmm. Το καλύτερο πράγμα για έναν άνθρωπο σήμερα, για να βοηθήσει τον κορμό, την κολόνα του βασικά, για να είναι όρθιος, σπονδυλική στήλη, είναι η βάδιση. Άμα δούμε ανθρώπους που ακόμα ζουν indigenous, indigenous σημαίνει βασικά οι άνθρωποι που είναι σε περιοχές, μεγάλες χώρες όπως στην Αμερική, όπως οι άνθρωποι οι Αμαζόνιων ή οι άνθρωποι βασικά οι Aborigine. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα σπονδυλικής στήλης όπως έχουμε εμείς σήμερα.
της δυτικής νοοτροπίας ή του καπιταλιστικού συστήματος ή του υλιστικού συστήματος. Mm-hmm. Έκανα μελέτη στο Πάπα Νιου Γκίνι και είδα συνάνθρωποι που είχαν συνάλογο στη σπονδυλική στήλη ήταν μόνο 2%. Ή σχεδόν τίποτε ανθρώπους μεταξύ 50 και 80 χρόνων. Οπότε, και αυτό είναι εντυπωσιακό, μου... γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται να κινούνται. Μάλιστα. Και ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Ό,τι ταμιεύεις θα αποταμιεύεις μετά. Το Χάβατ έκανε την καλύτερη μελέτη. Οπότε η καλύτερη πρόληψη είναι η θεραπεία. Προσέχουμε για να έχουμε. Ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε, όπως λες και εσύ. Οπότε είναι πολύ καλό. Η κίνηση είναι ζωή. Η κίνηση αυτή τη συμβουλή θα κρατήσω από σένα, ότι η κίνηση είναι ζωή. Και με αυτό θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο μου. Καλή συνέχεια.